κοινοβουλευτικό όργανο. Ο Δήμος Καβάλας συνεργάζεται με το στρατό στο θέμα της σύντησης. Συνεννοηθήκαμε μαζί πώς θα γίνει το θέμα. Μου είπαν ότι στην αρχή θα ξεκινήσει να μαγειρεύει ο στρατός στην Ξάνθη, βέβαια, μέχρι να απελευθερωθούν τα κονδύλια από την κεντρική διοίκηση για να γίνει διαγωνισμός για catering. Συμβούλεψα ποια φαγητά τρώνε αυτοί οι άνθρωποι. Ας πούμε, δεν ξέραν το θέμα της γαλοπούλας στα σάντουιτς, την πατήσαμε και μάθαμε κι εμείς ότι καμία σχέση με το κρέας, μοναδική σχέση είναι ίσως λίγο κοτόπουλο. Ούτε θα καταλάβουν ότι αν τους, ούτε θα πιστέψουν όταν τους λέμε ότι αυτό είναι γαλοπούλα και μπορείτε να το φάτε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα. Έδωσα γενικά συμβουλές, γιατί πλέον παρέχουμε τεχνογνωσία στο θέμα και τι φαγητά πρέπει να μαγειρεύονται για να μπορούν να τρώνε και τα μικρά παιδιά. Γιατί οι άνθρωποι έχουν μια εμπειρία στο τι θα φάνε νέοι άνθρωποι σαν εσάς. Πρέπει όμως το φαγητό να μπορεί να το φάει και ένα παιδί από ηλικία 5 χρονών και πάνω. Και φυσικά είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε και με είδη διατροφής, να δώσουμε να μαγειρέψουμε και με βρεφικά γάλατα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Πότε θα γίνει η μετακίνηση? Εγώ γνωρίζω ότι η μετακίνηση θα γίνει αύριο. Τι θα πάνε εκεί, πόσο θα είναι? Η πληροφορία από το συγκεκριμένο ταγματάρχη είναι ότι του έχουν εντολή να μαγειρέψουν για 350 με 400 άτομα. Αυτή είναι επομένως και το χαρτί που μου έστειλαν από το κεντρικό συντονιστικό μιλάει για 300 με 400 άτομα. Πρέπει να σας πω φυσικά ότι ο χώρος τον οποίο είχαμε υποδείξει ήταν το πάνω πλάτωμα αυτού του χώρου στο Χαλκερό. Το θεωρώ πιο υγιεινό, αλλά νομίζω ότι το αναπέριψε ο πρόσωπος του ταγματάρχης που ο γιατρός, γιατί υπήρχαν διάφορα κόπρανα από κατσίκια και είναι ανθυγίνο. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι μπορούσε να το κάνει. Μπορεί όμως αργότερα, αν χρειαστεί, να βάλουν και κύριος. Δήμαρχε, από το ρεπορτάζ που κάνουμε κάτι στην Καρβάλη, μας λένε οι άνθρωποι του Δήμου εκεί ότι οι πρόσφυγες δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα ότι θα φύγουν. Και επειδή σας δεν είναι ακόμα. Έχουν ενημερωθεί. Έχουν ενημερωθεί. Δηλαδή θα γίνει κανονικά η μεταφορά, δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις. Έχετε προετοιμαστεί και για. Δεν ξέρω εγώ 750 άνθρωποι τι θα κάνουν. Σαν πληροφορία. Και για τους υπόλοιπους αυτό υπάρχει σχέδιο, γιατί εκεί θα πάνε μέχρι 400. Ρωτάτε, παιδί μου. Πότε ξέρουμε δηλαδή πού πηγαίνουν αυτοί που φεύγουν από εδώ? Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω μια πληροφορία να μην την ξεχάσω. Πριν από την τελευταία εβδομάδα, πριν από 2-3 μέρες, ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε πώς γίνεται να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία. Από ορισμένους, όχι από όλους. Πώς, με ποια διαδικασία μπορούμε να επιστραφούν πίσω στην Τουρκία, να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία. Πρώτη φορά το ακούσαμε. Οι ίδιοι ζητήσαν να μάθουν. Οι ίδιοι. Δεν ξέρω να τους απαντήσω.